Γεια σου! Καλώς όρισες σε ένα ακόμη supermarket. Καλά, εντάξει, χαλάρωσε, Χριστάκο μου. Το έχεις πάρει, βλέπω, πάρα πολύ ωραία. Περιμένω να κλείσω. Τη λίστα δεν την έχω φτιάξει, δεν έχει συμβεί μια σωστή λίστα, άρα θα πάμε και λίγο κουτουρού, λίγο από την αίσθηση, λίγο από το τι μας λέει η καρδιά. Από το εσάνς. Βέβαια. Γιατί έτσι κρατιέται ένα νοικοκυριό από το εσάνς. Είναι η αγάπη μου. Δεν έδωσα μεγάλη βαρύτητα σε αυτά που έλειπαν, τη λύπη από το σπίτι μας. Δεν πειράζει, καλή καρδιά. Τέλος πάντων, ναι. Και πάμε λοιπόν. Έχει λίγο κινησούλα θαρώ, αλλά είμαστε τζίτζερι σήμερα. Έξοδο, αλλά γκράντε. Κανονικά μετά πρέπει να με πας κάπου για ποτό και να γυρίσουμε πιο μετά το supermarket hall. Για ένα κοκτέιλάκι, βρε αδερφέ, για ένα καφεδάκι έστω. Ή μια σοκολάτα, μου πει σοκολάτα. Αν τόσο καιρό μπορεί να πιει ένα ποτό με το που πιει δύο βουλιές, θα γίνει κουρούμπελε. Τυχερούλη. Εσύ είσαι ο τυχερούλης παρέας. Δεν θέλω να είσαι κουρούμπελο. Εγώ σε αγαπάω. Και εγώ σε αγαπάω, ρε μωρό μου. Δεν πάθαμε και τίποτα να μην είμαστε μια φορά κουρούμπελο. Ελπίζω να είμαστε όλοι όνοι των 18 εδώ πέρα, σε αυτή εδώ την παρέα. Μπράβο, αδερφέ. Τέλος. Μωρό μου, πώς φαίνεται το ντύσιμο μου. Είμαι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν τελείωσα την πρότασή μου και σου άρεσε πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Χαίρομαι, αλλά ταυτοχρόνως δεν χαίρομαι, γιατί θεωρώ ότι το απαντάς αυτό για να ξεφύγεις. Το φως εκεί. Πάρα πολύ ωραίο. Το φωτοστέφανό μου είναι αυτό, βλέπεις. The door is open, I could walk right in. Ooh, but it's so much harder than it sounds. It's closing if I just stand still. Cause you won't wait forever, so just hear me out. It is not like I don't want you, just scared to try. Even if the odds are in my favor, I just need more time. So if you wait just a little bit longer, I will treat you right. Treat you right, yeah. Soon as I saw you, I knew it's never. Εντάξει, νεφρό το λιγότερο, πάρα πολύ. Δεν έχω, δεν ξέρω τι να σας πω. Έχουμε ξεφύγαμε τελείως. Έφτασαμε 360 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία, να σου το δείξω γιατί δεν έχω ξαναφτάσει ρε φίλε. Το βλέπετε όλο αυτό, τέλεια. Υπέροχα. Αυτά παιδιά, βέβαια πήραμε πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά, θα τα δείτε τώρα στην πορεία. Έχει βραδιάσει προφανώς. Σχεδόν σε λιγάκι κλείνει. Και τώρα έχει αφήσει, έχει πάει ο Χρήστος να αφήσει το καρότσι. Και πάμε σπίτι να ξεκινήσουμε. Ευτυχώς φόρτισα μπαταρία, γιατί δεν θα μας έφυγε το 20 λεπτό με όλα αυτά που έχουμε να σας δείξουμε. Έχει πάει ο Χρήστος να αφήσει τα καρότσι. Λοιπόν, πάμε. Αρχικά θέλω να έχω μόρεξη, έτσι. Μπράβο. Δεν θέλω να μ' αργέσαι. Θέλω να τα λες. Και επειδή είναι και πολλά. Οκ. Okay. Ευχαριστώ. Τι. Γεια σας και καλώς ορίσατε. Γεια σας και καλώς ορίσατε. Αγάπη μου, έκανε στο δίκιο το τελευταίο που. Δεν το ξανακάνω. Καλώς ορίσατε σε αυτήν εδώ πέρα την καναλάρα. Αρχικά γιατί μιλάω σαν Νικό, τον ξέρεις από χτες. Όπως κατάλαβες για ακόμη μία φορά. Είμαι εδώ. Ναι, όχι, δεν. Γιατί για ακόμη μια φορά με παρακάλεσε η Αφροδίτη να έρθει σε αυτό το κανάλι. Όπως καταλαβαίνεις, πλέον έχει γίνει too much αυτό το πράγμα. Γιατί δεν γίνεται να με φωνάζει συνέχεια. Έχεις πλατιάσει, έχουμε κουραστεί όλοι μας. Βαριέμαι, πλήττω. Λοιπόν, γεια σου και καλώς όρισες σε ένα ακόμα supermarket hall. Καλώς ήρθες, φιλαράκι μου! Α, θα έχουμε και αυτά! Τα βραχιόλια της Βερντούν! Καλώς ορίσατε λοιπόν σε αυτή εδώ την παρεούλα την τρελή. Αυτή τη φορά έχουμε πάρει πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Βασικά έχουμε φτάσει σε ρεκόρ. Καθίστε να φορτώ. Βασικά έχω αρχίσει να υδρώνω, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γιατί κουράστηκα στο πηγενέλα ή γιατί δώσαμε νεφρό αυτή τη φορά. Ναι. Αλλά στείλω!
ψυγείο, παιδιά, και κατάψυξης, διότι έχουν αρχίσει να λιώνουν. Κάναμε ρεκόρ, να πούμε, στο σούπερ μάρκετ. Ήμασταν δύο παρά, μια μισή ώρες κλεισμένες. Δύο παρά, δύο, αν θέλετε, δική μου γνώμη. Τις 11, τις 12, τις 15 και 11. Δύο παρά, μισή και τέταρτο. Ήμασταν anyway πάρα πολύ ώρα. Το ευχαριστηθήκαμε, πήραμε πάρα πολλά. Αρχικά σταματήσαμε, ασχοληθήκαμε και με τον Χρήστο και με τα του άντρα. Έχουμε πάρει και έτσι beauty men. Ασχολήθηκε. Ναι, έχουμε πάρει πράγματα που θα δείτε και οι άντρες της παρέας μας, όπου θα τα παρουσιάσει ο Χρήστος στη δική του στήλη. Θα δείτε και κάποια πράγματα λίγο too much, επειδή έχουμε ένα σαν μπαρτάκι θα κάνουμε με την παρέα. Βγήκε τόσα πολλά λεφτά. Θα κάνουμε ένα barbecue, τέλος πάντων, θα ψήσουμε κάτι κρέατα. Και γι' αυτό θα δείτε κάποια έτσι πράγματα και επιπλέον. Όχι κρέατα, τα κρέατα θα πάρουμε από το χασάπι. Άλλα λεφτά αυτά. Ναι, άλλα λεφτά. Λοιπόν, έλα. Πάμε. Ξεκινάμε. Σπανακόριζο. Πήραμε από Μπερμπαστάθη κλασικά. Μπάμιες, κλασικά πάλι από Μπερμπαστάθη. Κλασικά έχουν γίνει πλέον must. Όχι, δεύτερη φορά παίρνουμε. Το δείχνουν τα κλασικά. Ωραία. Εδώ. Και η επιλογή η αγορά του μήνα. Δηλαδή, η αγορά του μήνα. Πήρα ραδίκια να δοκιμάσω. Να μου πεις, ναι, δεν ξέρω, τα μόνα ραδίκια που έχω φάει είναι από τη μάνα μου, τα παίρνει μπλέκι. Και τα είδα και επειδή αύριο θα φτιάξω ψάρια να φάμε, είπα... Πάτε μάτια ψάρια. Ναι, είπα ας πάρω τα ραδίκια να δω πως είναι, γιατί δεν γνωρίζω. Πρέπει να δω tutorial αν πάρω ραδίκια ή χόρτα ή κάπου. How to. Ναι, από λαϊκή να δω πως καθαρίζονται, γιατί δεν είναι εύκολο το καθάρισμα. Θα είναι καθαρισμένα. Προφανώς γι' αυτό τα αγόρασα, ρε μωρό. Α, μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έλα να πούμε όλα αυτά. Πάμε. Ψυγείο. Έχουμε 1 κιλό φέτα ήπειρος ελαφρύ. Διότι θα χρησιμοποιηθεί κάποιο ποσό για το barbecue που θα κάνουμε. Γιαουρτάκια επίσης φάγε beef free χωρίς λακτόζι. Πρώτη φορά τα πήραμε τα συγκεκριμένα. Της άρεσε το φράουλα που ήταν ρόζ, γι' αυτό το πήρε. Όχι, πήραμε χωρίς λακτόζι γιατί εμένα παιδιά με βρίζουν λίγο. Αλλά τα τρόποι δεν μου αρέσουν. Ναι. Επειδή είμαστε και λεπτοπίλητοι άνθρωποι, δεν έφτανε το ένα τζατζικάκι. Πήραμε δύο τζατζικάκι. Να πάρουμε δύο. Βέβαια, γιατί θα φάμε το Σάββατο. Μάλιστα. Εγώ πήρα και μία Hellmann's φάρμακι πουρού. Hellmann's. Hellmann's. Αχ, τρελαίνω. Λοιπόν, φάρμακι μπορούμε μήπως την Παρασκευή φτιάξουμε μπέργκερ, σπιτικά σκέφτομαι. Και βάλω, μου αρέσει πάρα πολύ γενικότερα εμένα η γυπουρού, πάρα πολύ. Λοιπόν, πήραμε επίσης Φιλαδέλφια free. Light. Light, free λέω, ό,τι να είναι. Λοιπόν, δύο Φιλαδέλφια μαζί με καπνιστό σολομό, όπου έχετε δει από πάνω, θα σας αφήσω τη συνταγή, γιατί θα καταλάβετε τώρα. Κρέμα γάλακτος light, βάλτε στην άκρη. Μπέικον καπνιστό. Ορίστε, είναι υφαντής, ορίστε. Πώς κρατήρες μπέικον γάλακτος που λες? Δεν το παρατήρησα καν. Νομίζω με αυτά και πιπεριές φλωρίνης, όλα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να φτιαχτεί μια υπερτούμπανο συνταγή. Όπου τη λατρεύουμε. Έτσι. Μαγιονέζα, γνωστή Hellmann's που την έχετε ξαναδεί. Vegan mayo sauce. Έλα, έχω υδρώσει τώρα. Γιατί αγάπη μου, αγχώνεσαι. Έλα, μπρουτά. Αν έχεις κοντά σου και αγχώνεσαι. Βέβαια. Αναστατώνεσαι. Αναστατώνομαι. Μωρό μου, πότε θα με πας κάπου να χορέψω? Συνεχίζουμε λοιπόν. Πήραμε καρμιστή γαλοπούλα με ελαιόδωρο λαδοκετηρί ένταμι μειωμένων λιπαρών και αντίστοιχα φιλέτο γαλοπούλας με ένταμι μειωμένων λιπαρών. Ένα για το Χριστάκο, ένα για την Αφροδιτούλα. Αυτά με το τοστάκι είχαμε φέτος του τοστ, ψωμί του τοστ και αραβικές, άρα δεν πήραμε. Συνεχίζουμε με τα δικά μου τα γιαουρτάκια, κατσικίσια. Τι ήταν αυτό? Το κατσίκι που λέγαμε πόρτο. Ναι. Πώς? Κάνει το κατσίκι. Να, το κάνει πολύ ωραία, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Μαρούλι λάχανο. Πού, μαρούλι λάχανο από φρεσκούλι, έτσι τις πήραμε αυτές. Έχουμε κρεμμυδάκια. Αχυρώνω, βιταμίνη D. Εν τω μεταξύ, εγώ τώρα το συνειδητοποίησα, παιδιά. Μου λέει ο Χρήστος πάρε μια εξάδα αυγά, γιατί ήταν σε άλλο διάδρομο, και μου λέει πρόσεχε, πάρε με τη βιταμίνη D. Λέω, τι εννοείς? Και εν τω μεταξύ, πώς γίνεται να έχουν αυτά π.χ. βιταμίνη D? Τι κάνουν, βάζουν κάτι στην κότα μέσα? Όχι, απλά η κότα μάλλον λιάζεται πολύ ωραία. Λιάζεται. Για να πάρει βιταμίνη D. Τι ακούω ρε φίλε, δηλαδή πώς γίνεται αυτά τα αυγά να έχουν βιταμίνη D και τα άλλα να μην έχουν? Μωρό μου, είμαι
θύμα του. Έπεσε θύμα διαφήμιση. Λεκτάνη. Βέβαια. Λοιπόν, πήραμε τα grocery όλα, αρκετές ντομάτες. Πώς λέγεται αυτό, σκόρδο, αγγούρια, πιπεριές κλωρίνης, μπανάνες. Αυτά νομίζω, δεν πήραμε κάτι άλλο. Λεμονάκια για το σπανακόριζο, να το συνοδεύσω. Λοιπόν, επίσης έχουμε πάρει 3 ξυδάκια από μετέωρα, μέσα από το μετέωρα, όχι απ' έξω. Γλυκούλα, γλυκούλα, όπως πάντα. Λοιπόν, πήρα άζαξ για το πάτωμα, αυτά εδώ πέρα που μου αρέσουν, παιδιά, δεν τα αλλάζω με τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδί. Δεν τα αλλάζω με τίποτα, μυρίζουν φανταστικά. Απλά θέλω να δω, επειδή έκανα πάρα πολύ ωραία. Αγάπη μου, τι κάνεις. Και μυρίζει ωραία. Όχι. Μπράβο, το σωστό είναι, τέλεια. Παιδιά, είναι το μόνο που μου αρέσει σε μυρωδιά. Είναι αυτό εδώ το άουρα, αγάπη μου. Είναι αυτό εδώ το κόκκινο. Το κόκκινο, έχει άλλο κόκκινο. Όχι, ήταν φούξιο. Φούξιο. Ήταν φούξιο. Έλα, μωρέ. Πες στον κόσμο ποιο είναι. Φέτε φλόρ. Με εθέρια έλαια. Αυτό τέλος πάντων είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι το μόνο που μου αρέσει αυτά. Τα έχω μυρίσει όλα. Πολύ μνήχ για τα δικά μου γούστα προσωπικά πάντα. Να τα λέμε και αυτά. Πήραμε εδώ πέρα μίσκο μια εξάδα, νούμερο 6 βασικά, μια εξάδα λέω, τέλεια, υπέροχη η δικιά σας μόνη της, το ζει. Μίσκο σπαγγέτι νούμερο 6 και μωρό μου τώρα συνειδητοποίησα και άνοιξε ένα βλέφαρο να δεις αν έχουμε λιγκουίνι. Γιατί τα πήραμε όλα εκτός από λιγκουίνι. Όχι, δεν έχουμε λιγκουίνι γιατί είχες πάρει τέτοια για παστίτσιο που το ήθελε. Εντάξει, θα πάμε να πάρουμε ένα λιγκουίνι. Να πας, να πας. Έλα, μωρό μου. Σε παρακαλώ. Να πας, να πάρεις. Λοιπόν, πήραμε επίσης μέλισσα high protein spaghetti, 50% πρωτεΐνη, δυνατή γεύση σε κάθε μυρουνιά. Αυτά εδώ πέρα που τα έχετε ξαναδεί, τα μακαρονάκια, από Άκη Πετρεδίκη. Για να πάνε όλα στα γκάνια. Οκ. Κλαίω. Φουμαρό, κλασικά πραγματάκια με κρεμμύδι και την ντοματούλα, μια τριπλέτα με πιο μικρά, πιο... Έλα, μικρή ποσότητα, πόσο είναι ρε αυτό. Τι γελάς, μπορείς να μου πεις γιατί γελάς. Δεν έχεις ιδέα. Ναι, 2,50 πρέπει να είναι, 250 γραμμάρια, πολύ ωραία. Όταν φτιάχνω μικρές μερίδες και αυτά ή μόνο να φάει κάτι ο Χρήστος μου, να μην χρησιμοποιώ ολοκληρή. Τι ωραία. Σ' άρεσε. Αυτό. Ο Χρήστος μου. Ο Χρήστος μου. Ναι, για να φάει τέλος πάντων κάτι. Βάζω το μικρό, μην το καίμε όλο ρε παιδί μου. Και επίσης πήρα αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει τεράστια διαφορά ή τι διαφορά υπάρχει. Πήρα αυτό εδώ το γυάλινο. Πολύ μεγάλη. Ρε φίλε, κάτι θα υπάρχει. Βέβαια. Εδώ βλέπω τη ντομάτα ζωντανή. Δεν έχει πατηθεί καλά μόνο. Μωρό μου, εδώ είναι η θέση της ντομάτας. Σε παρακαλώ πολύ, έλα θα πάτε εδώ. Εδώ, όταν μαγειρεύω, εγώ κάνω κουμάντο. Αφού έχει. Δεν έχει, έχει τις μικρές, φέρε τα πιο μεγάλες. Πάρε τα πιο μεγάλες, ορίστε. Ευχαριστώ. Εντάξει. Εντύχθη. Θα πες αυτά. Φύγαμε. Έχουμε και... Το πάω στην αστυνομία. Βία. Έλα. Έχουμε και... Τελείωνε τώρα. Αγώνεσαι. Σε έφτυσα. Για να μην σε ματιάξω. Είσαι κούκλος. Έλα ρε μωρό μου. Έχουμε. Διαφανή μεμβράνη και... Πες και τη μάρκα. Αν πεις δεν κάνουμε, εντάξει, για να ξέρουν τι να πάρει. Και αντικολλητικό λαδόχαρτο. Εντάξει. Polydil foil. Por. Por. Polydil foil. Οκ. Και... Φρόγκο. Τον νι που το είδες. Δεν είπα φρόγκο, φρόγκο. Κάνε ένα rewind να το δεις. Εδώ πέρα και Lox Special μπαρίτσες για το Χριστάρα. Με φράουλα, αρκετά αντρικές έτσι. Έτσι. Αρενοπές, ωραίες ρε παιδί μου. Nature Valley, για εμένα, με σοκολάτα. Λοιπόν, εγώ δεν πήρα, τέλος τα γιαούρτια για εμένα, παιδιά. Σταματάω με όλα αυτά. Με εννοώ με δημητριακά, γιαούρτι, φράουλα και κουλουπουκουλουπου, αυτό έτσι όπως το έτρωγα. Θα κάνω κάτι διαφορετικό, θα το δείτε σε επόμενα vlogs. Ο Χρήστος μου πήρε νυφάδες βρώμης από Milhouse. Κάτι... Βγαίνει πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Μισό λεπτό. Να τα δοκιμάσετε γιατί έχει σκούρα σοκολάτα, cranberry, κοτσιμπέρι, blueberry και μαύρη σταφύλλα. Το έχουμε εδώ καλέ, ανοιγμένο.
Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Να το δοκιμάσετε και να μας πείτε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ρε μόνο σαν μπίτουρο είναι. Αφού είναι βρώμη, τι θες να είναι. Σαν μπίτουρο είναι. Δεν είναι κάτι σαν δημητριακό λίγο πιο σκληρό. Εμένα δεν μου αρέσει. Τι κάνεις Γιάννη, που κι ας παίρνω. Ρίζι Blue Bonnet. Χρώμο παγίδες. Χρώμο παγίδες. Επιστρέφονται. Είμαι σε καλά. Κάνει κασαρία. Γιατί. Τι κάνει. Έτσι το πετάω, ένα βάλω στην άκρη. Καθάρισε το. Τι δεν είσαι βλαμμένο. Έλα ρε Χρήστο, σύντης. Εσύ έριξε το πουμάρο μέσα, δεν το θυμόσουν. Όχι, πού να το θυμάμαι. Θα το δει. Εντάξει τώρα, να δω πώς θα καθαρίσει την πλούσα μου. Με το διαβολάκο. Λοιπόν, πήραμε σουπλίν, το βανίλια και ορχιδέα, αυτό εδώ πέρα. Μικρή συσκευασία. Μια μικρή. Πήρα, κοιτάξτε βρε τι πήρα, τι πήρα εγώ. Λενόρ. Λενόρ χρυσό, ό,τι μου είπατε πήγα και το πήρα, μόνο για εσάς. Τέλειο. Μυρίζει ωραία. Έτσι λέει. Τώρα θα δείξω. Τι, βλέπεις, δεν είσαι για μυρωδιά εσύ. Σου αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Εγώ εσύ να ρωτάω. Ναι, προφανώς για το αγόρασα. Εντάξει. Εντάξει, είπα, δεν είπα τίποτα. Ρε φίλε, υπάρχει πρόβλημα, το αντιλαμβάνεσαι λίγο αυτό, έτσι. Κάθε φορά το ίδιο πρόβλημα. Πήραμε λοιπόν σκοροκτώνες κρεμάστρες, μπράβο, για σκοροκτώ... Αυτό. Πήραμε αυτό, πήραμε αυτό. Πήραμε αυτά. Πρόσεχε. Το ένα μας κόπηκε. Anyway, πήραμε όλα αυτά να ανανεώσω λίγο τις ντουλάπες αφού ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία να την κάνω. Πήραμε ένα αποσμητικό ψυγείου, σάνιτας. Α, σάνιτας, ωραία. Για να μην μυρίζει το ψυγείο. Γιατί μυρίζει αυτό. Άνοιξε το, αυτό το βάλω στο ψυγείο μας. Απορροφάει τις... Κοσμές. Αυτά που πήραμε για τον μπάρμπεκιου που θα κάνουμε είναι πιατάκια, σαν ένα μικρό παιδικό πάρτι. Πιατάκια. Κάτι ξύλινα πυρουνάκια, γιατί για ένα περίεργο λόγο δεν βρήκαμε πλαστικά, τίποτα. Καθόλου. Το ίδιο και σε μαχαιράκια. Πλαστικά κουταλάκια για το γλυκό, προφανώς. Θα υπάρχει και γλυκό. Ποτηράκια. Και πήραμε επίσης και κάποια σκεύη αλουμινίου, τα ψάκια. Είναι αρκετά. Μεσαία και μεγάλα. Που εκεί θα μπουν τα φαγητά στην ουσία. Φαγητά, πατάτες, το ένα θα βάλουμε σαλάτα. Και πατάτες φαγητό είναι. Ναι, όλα τα φαγητά, σαλάτα, κρέας, πατάτες, σαλάτα, τα πάντα. Πιτούλες δεν πήραμε. Πιτούλες δεν πήραμε. Λοιπόν, τώρα που θα πας να πάρεις τα λιγουίνι, θα όχι. Πάρεις και τις πιτούλες. Όχι. Και θέλω τα να πάρεις... λιγουίνι θα πάρεις εσύ, θα τα πάρεις. Θέλω να πάρεις τις μικρές, τις ωραίες στροφαντές. Ποιες μικρές. Τις στρογγυλές που είναι. Α, τις μεγάλες. Όχι. Δεν τις αρέσουν τα μεγάλα. Μ' αρέσουν τα μεγάλα. Με τσιτούλες που πήραμε για το πάρτι. Για το πάρτι, τέλεια. Επίσης πήραμε δύο ρίζο γκοφρέτες με ρίγανη, εννοείται αγκρίνο, αγαπάμε. Αλλά, ρε δεν πήρα, μπράβο. Πήρα και ένα φυστικό βούτυρο. Τι είναι το πήρες. Δεν με είδες που το πήρα. Όχι. Σκέφτηκα δεν πειράζει που έχει, κάτι γιατί έχει. Γιατί πήρες αυτό. Δεν είχε άλλο. Έπρεπε να πάρεις το φιντελίνι που είναι που δεν έχει. Γιατί το πήρες αυτό. Δεν το είδα αγάπη μου το φιντελίνι. Όχι δεν το είδες, δεν το έψαξες. Ναι. Και είναι πιο νόστιμο. Βέβαια αυτό έχει, τι μου πες. Φινικέλαιο. Έχει φινικέλαιο. Προχωράμε. Το πήρες. Ναι, το πήρα να βάζω λίγο πάνω από τη ρίγανη. Ευχαρίστω το φάω. Ο Χριστάκος μου πήρε αυτό το πανάκριβο το πολύ νόστιμο, το almond. Η αμυγδαλόψυχα, πάρα πολύ ωραίο. Επίσης πήραμε μπυρόνια, πολλά μπυρόνια. Πήραμε κοκακόλες, πολλές κοκακόλες, αλλά τα έχουμε αφήσει κάτω. Πήραμε κάρβουνα επίσης. Άρα αντιλαμβάνεσαι λίγο. Έχουμε πάρει και χαρτιά υγείας γλάρος και ρολό κουζίνας επίσης γλάρος. Και τώρα που μιλάμε για χαρτικά, πήρα και αυτές τις υπέροχες χαρτοπετσέτες έτσι για ωραίο fashion στο σπίτι. Πέρα από το print τους, μου αρέσει πάρα πολύ. Πήραμε καπρίς! Bake rolls που θα τα φάω τώρα, μόλις κλείσουμε, πάρα πολύ νόστιμα. Για να μην φτιάξεις popcorn. Βέβαια, αν φτιάξεις popcorn, μπορώ να τα φάω μαζί με bake rolls. Πώς σου ήρθε αυτό, όταν θα φτιάξω popcorn.
τα συνδύασα έτσι στο μυαλό μου. Αυτό είναι άδειο. Ναι, αυτό το άλλαξα. Α, πήραμε τέζα, πήραμε. Ναι. Α, πήραμε τέζα που το άλλαξε ο Χρήστος και είναι άδειο, άρα είναι σκουπίδια. Άρα τα δικά σου που διαλέξαμε παρέα. Μόνο για... σου τα διάλεξες. Τα διάλεξα μόνο μου για αντρικά. Έλα. Έλα, λοιπόν, να... Εντάξει, αυτά πέραν για τη Φερνόπη, είναι αποσμητικά, αρωματικά χώρου, με συγχωρείτε. Αμαξιού. Χώρου. Εντάξει, εντάξει, πες. Έχουμε αποσμητικό σε ρολό, σε ρολ, Nivea, Nivea Men Deep Black Carbon. Deep για deep. Έχουμε σαπουνάκι παπουτσάνης, Aromatics Marine. Αυτό δεν το ξέρω, είναι γνωστό. Που το ξάδερφος. Βρε όχι, ενώ είναι γνωστός, είναι γνωστό, είναι μάρκα, παπουτσάνης. Ναι. Τι είναι γνωστή μάρκα τώρα, έγινε ρόμπα δηλαδή. Είναι γνωστή. Είναι π.χ. Παπαδοπούλου. Μπράβο. Α, τόσο γνωστή είναι. Είναι, ναι. Βγάζει μόνο σαπούνια και τέτοια. Δεν ξέρω ακριβώς τι, δεν ξέρω σε ποιο κάθε είναι, αλλά... Τέλος πάντων. Βγάζει και στυλό, ξέρω. Έλα, συνέχισε! Άλλου τύπου αποσμητικά σε σπρέι. Α, παιδιά, αυτά είναι φανταστικά, εγώ τα διάλεξα. Μην το κάνεις αυτό στην μπλούζα, ρε φίλε. Γιατί? Πω, πω! Στην μπλούζα. Μωρό μου είναι τέλειο! Αχ, όχι, έχω κοκκινό πουδαγιούν! Ενοχλείς. Παιδιά, μυρίζει τρομερά. Κάτσε να κάνω κοντινό να ξέρουν οι φίλες να πάνε να το πάνουν στα αγόρια του. Επίσης, πήραμε εδώ πέρα τις εκπληκτικές κρέμες ενυδάτωσης για τον Χρήστο. Nivea Men Care Activate με υαλουρονικό. Φανταστικό. 24ωρη προστασία. SPF 15. Είναι καινούριο. Έπαιρνα την προηγούμενη σειρά στον Χρήστο. Κάνει κάπου στα 16 ευρώ, κάτι τέτοιο η κρεμούλα. Και τώρα ήμουν πάρα πολύ τυχερή γιατί τα βρήκαμε ένα στην ένα. Δύο σε ένα νοικοκυρεμένα και το πήραμε για το προσωπάκι του νίνιου μου. Για αυτά τα τρομερά, τροφαντά, μαγουλάκια. Μόνο τροφαντά εντωμεταξύ δεν είναι. Τέλος πάντων. Καλά, πήραμε και αυτές εδώ τις 6 ριζογκοφρέτες ριζιού με επικάλυψη γιαούρτι φράουλα. Το είδα και το ζήλεψα, να σου πω την αλήθεια. Λυμπίστηκε. Ναι, και είπα ας το πάρω. Επίσης πήρα αυτό ενώ το υπέροχο το μπουκάλι. Είναι γυάλινο για να βάζω νερό, παιδιά, το πίνω. Παγουρίνο. Ναι, παγουρίνο. Ελπίζω να μπορώ να το ρουφάω. Να ρουφάω το νερό. Απλά επειδή εγώ τώρα θα σα εξηγήσω, όταν πίνω νερό κάνω γουμπιουπιου. Πώς κάνω τα τρίχρονα. Το πιέζω anyway και το πιέζω πάρα πολύ. Δεν δίνει αέρα δηλαδή για να καταλάβετε. Ναι, δεν ξέρω. Αν χωράει όλη αυτή η διαδικασία που κάνω εδώ πέρα, προσπαθούσα πάνω από τη μάσκα, μπλου μπλου μπλου, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω. Τέλος πάντων το πήρα. Θα μου πεις, ρε, αυτό δεν έχει μπουκάλια. Έχω μπουκάλια, απλά είναι με το που κρατάει θερμοκρασία. Α, είναι και θερμός. Αυτό το μπουκάλι που έχω, πάρα πολύ ωραίο. 35 ευρώ το είχα πληρώσει, μια περιουσία. Αυτό που έχω πάρει και σε σένα, που πίνεις νερό. Απλά εμένα με ενοχλεί λίγο στη γεύση. Νιώθω το θερμό, πώς λέγεται. Ατσάλι, δεν ξέρω πώς λέγεται. Χειρουργικό ατσάλι. Χειρουργικό ατσάλι. Νιώθω λίγο κάπως περίεργα όταν πίνω νερό από μέσα από εκεί. Anyway, γι' αυτό ήθελα να πάρω κάτι σε γυάλινο και πήρα το συγκεκριμένο. Και για να μετράω, εννοείται τι πίνω, να πίνετε νερό, παιδιά. Είναι το α και το μέγα. Πομπον. Πομπονάκια. Πολύ όμορφα και ζωηρά. Μωρό μου, δεν σ' αρέσουν αυτά. Πες αυτό. Down Egberts. Καφέ, στιγμιαίος καφές. Πολύ ωραία. Έχουμε επίσης. Πάμε σε αυτά εδώ και πομπομ 60-60. Και τώρα έχουμε τη σειρά της Αφροδιτούλας. Νοξίμα αποσμητικά σε ρολ. Περίμενα, αυτό το πήρα πρώτη φορά. Είναι το, είναι το dry care, το πώς λέγεται. Δεν το πήρες πρώτη φορά. Πρώτη φορά πάντα έπαιρνα το φούξια και πήρα. Στο ξυναπάρι. Ρε πως είναι αυτό που δεν μου άρεσε. Φοράω τώρα. Πάνω στο άλλο που φοράω. Μύρισε μωρό μου! Μασχαλίλα. Τι μασχαλίλα, ρε! Έκανα μπάνιο πριν πάμε στο σούπερ. Αυτό λοιπόν το ένα και άλλο ένα προσμητικό σε σπρέι. Ναι, το άλλο, το Memories, άρωμα λουλουδιών, φανταστικό. Ήταν ένα συνένα αυτά. Α, ωραία μυρίζει και αυτό. Πολύ ωραία και εκεί χρυσό, κονιγκράντε. Πήραμε λοιπόν και αυτό. Επίσης πήρα, επειδή μου τελείωσε, από Bioten Detox το... Τι είναι αυτό?
σαπουνάκι τζελ καθαρισμού. Αυτό εδώ πέρα. Έψαχνα πόση ώρα να βρω σαπούνι για το πρόσωπο, να σου πω την αλήθεια. Επίσης πήρα για πρώτη φορά λιποζάν και πήρα αυτό εδώ πέρα. Τώρα δεν ξέρω αν σας φαίνεται. Εντάξει, Klein. Λιποζάν είναι. Τι να δείτε. Δεν ξέρω βέβαια αν κάνω δουλειά. Τι δουλειά να κάνω. Άρα είναι μόνο. Αυτό είναι το λιποζάν. Νομίζω από κάτω έχει άλλο. Όχι, ρε φίλε. Τι από κάτω να έχει άλλο. Νόμιζα όπως ανοίγει αυτό. Μόλις θα το έκανα, θα άνοιγε και αυτό και θα ήταν λιποζάν. Αυτό είναι πάνω. Το στρίβεις και ανοίγει κι άλλο. Τέλος πάντων, ναι. Έτσι θα τα λιποζάνω πάντα. Δεν το ξέρα, δεν έχω ξαναμπέρυχα. Πού έχει ξαναχρησιμοποιήσει λιποζάν. Δεν ξέρω, ναι, μωρό μου μπερδεύτηκα. Τέλος πάντων, πήρα αυτό σε νου του χρώμα λιποζάν. Anyway, θα είμαι και πιο πάνω. Και τέλος πήρα αυτό εδώ πέρα από Maybelline. Τα μανώ αυτά που είδατε, πήρα έτσι τον μπορντό επειδή θα με ρωτάτε, και πέρυσι πάρα πολύ από τη Maybelline είναι που είχε κάνει το χαμό, 352, Color Show, 60 seconds. Αυτά, ένα από πάνω και από κάτω και ένα μαύρο και μπορντό και είμαστε κάτω. Αυτά παιδάκια. Και κάπου εδώ το Supermarket Hall που παρακολούθησες με τόση λαχτάρα και αγωνία έφτασε στο τέλος του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έμεινες μέχρι το τέλος. Αυτό εδώ το υπερ βίντεο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα βραχιόλια που βροντούν αυτά εδώ πέρα είναι όλα παλούριου.gr. Στο κουτάκι της περιγραφής θα βρεις εκδοτικό κωδικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε εδώ μέχρι το τέλος. Περιμένουμε από κάτω τα σχόλιά σας. Την αγάπη σας. Την αγάπη σας αφέστατα. Περιμένουμε το like σας. Το like σας. Όσοι δεν έχετε κάνει subscribe εννοείται να κάνετε subscribe. Μπράβο, είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Και για εσάς, γιατί δεν θα χάνετε κανένα βιντεάκι. Και notification bell, παρακαλώ πολύ. Ακολουθήστε με στο Instagram account μου. Εδώ πέρα για τρέχουν τρελά giveaway, να μην τα χάνετε. Stay tuned για ακόμα περισσότερα. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα ακόμη... Επόμενο! Σε ένα επόμενο soup βίντεο. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να είσαι καλά και να προσέχεις τον εαυτό σου. Bye! The door is open, I could walk right in. Ooh, but it's so much harder than it sounds. I know it's closing, if I just stand still.